Κύριε Ξαδάκτηλε, ξέρετε, νομίζω είναι στα χείλη όλων αυτό. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση με τα νοσοκομεία? Εντάξει, εδώ έχουμε γενικά προβλήματα και ειδικά προβλήματα. Μα αν με συγχωρείτε για τη διακοπή, αν ως κράτος, ως πολιτεία, ούτε για τους καρκινοπαθείς, δεν μπορούμε να έχουμε διασφαλίσει τα βασικά, κατά τη γνώμη μου, έχουμε αποτύχει. Αυτό σεβαστεί η γνώμη σας, αλλά εγώ θα πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκινάει μια επέμβαση και κανείς διαπιστώνει ότι έχει ένα πρόβλημα, σωστά τη σταματά στην αρχή και δεν προχωρά παραπέρα, όπως το ίδιο θα συμβαίνει και σε μια πτήση που αμέσως μετά την απογείωση υπάρχει η διάγνωση μιας βλάβης του αεροσκάφους. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το ότι έχουμε πολλαπλά προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο περισσότερα από ό,τι σε άλλα, γιατί όπως σας είπα υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα, αποδεικνύει αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι εκτός από τα άλλα προβλήματα, το εθνικό μας σύστημα υγείας έχει και ένα πρόβλημα διοικητικό ιδιαιτέρως. Και εδώ βλέπουμε, ας πούμε, πώς μια διοίκηση μπορεί να έχει την ευθύνη πολλαπλών προβλημάτων σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και βεβαίως το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας 40 χρόνια μετά την ίδρυσή του χρειάζεται έναν απόλυτο εξυγχρονισμό. Θα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τις υποδομές μετά την πανδημία... Κύριε Ξαδάκτηλε, με συγχωρείτε, ξανά η διακοπή. Ακούμε καταγγελίες των εργαζομένων ότι υπάρχουν ούρα και ακάθαρτα και νερά υγρά μέσα στην εντατική. Και θέλετε από αυτού να σας απαντήσω προς πανελλήτες? Αν εσείς το βρίσκετε αυτό φυσιολογικό και αν αυτή η πτέρυγα θα έπρεπε να έχει κλείσει. Αυτό σας ρωτάω. Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά από τις λίγες γνώσεις που έχω... Αυτό αντιλαμβάνεστε. Αυτό αντιλαμβάνεστε. Πρόσθετε, συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, όχι. Σας ρωτώ αν εσείς έχετε και τέτοιες καταγγελίες. Εγώ δεν γνωρίζω αν ερθέουν συγκεκριμένες καταγγελίες. Κύριε Ξαδάκτηλε... Εγώ δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα, αλλά προφανώς δεν μπορεί να είναι τόσο μυθεύματα. Το ακούμε. Μάλιστα. Και σας λέω ότι υπάρχουν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διαγνωσμένα. Έχουμε σοβαρά προβλήματα διάρθρωσης και έχουμε και ένα διοικητικό πρόβλημα το οποίο δεν πολύ συζητιέται στη κουβέντα. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο φαίνεται να έχει πολύ ιδιαίτερα προβλήματα. Γιατί και άλλη φορά απασχόλησε τη δημοσιότητα και τώρα συνέβη ένα περιστατικό. Στο συγκεκριμένο περιστατικό καλώς σταμάτησαν την επέμβαση, όπως σας είπα. Το υπόλοιπο, το γενικότερο θέμα, περιμένουμε το ενδιαφέρον που δείχνει όλος ο πολιτικός κόσμος, προεκλογικός και μετεκλογικός, για το θέμα της υγείας, θα το δούμε να μετουσιώρεται σε πράξεις και εμείς είμαστε εδώ για να συμβουλέψουμε προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε για να έχουμε αποτελέσματα. Κύριε Ξαδάκτηλε, επειδή δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο, κάθε νοσοκομείο, αν ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι με κάθε νοσοκομείο της χώρας, κάτι θα βγάλουν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι είναι και κοινός τόπος. Από την σωστά, άλλη. Κύριε Χαριτάτο. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή. Τυχαία, καταλαβαίνετε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει ιδιαιτέρως σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω. Το είπατε, κύριε Ξαδάκτηλε, το είπατε ξεκάθαρα ότι υπάρχει και διοικητικό θέμα σε πολλά νοσοκομεία, ενδεχομένως να υπάρχει και στο μεταξύ. Άλλο θέλω. Και εγώ θέλω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, όπως συνηθίζουμε να ρωτάμε σε αυτήν την εκπομπή. Εδώ μιλάμε για υποστελέχωση που έχει γίνει καταραμένη λέξη και την έχουμε κάνει καραμέλα και κάθε λίγο λέμε υποστελέχωση. Μέχρι και εργαζόμενοι λένε πια υποστελέχωση. Κάποτε λέγανε μας έχουν εγκαταλείψει. Κάποτε λέγανε αδιαφορεί το κράτος. Κάποτε λέγανε αδιαφορεί κυβέρνηση. Τώρα πια οι ίδιοι εργαζόμενοι μιλούν για υποστελέχωση. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι υποστελέχωση, κύριε Ξαδάκτηλε, είναι επικίνδυνη αδιαφορία ενδεχομένως κάτι από πιέσεις ή γιατί δεν υπάρχουν χρήματα ή είναι καθαρά θέμα. Πότε θα ξυπνήσει ένα πρωί και πολύ σωστά θα πράξει η κυρία Εισαγγελέα Σταρίου Πάγου, θα διατάξει μια κατεπίγουσα παραγγελία στους αρμόδιους εισαγγελείς γιατί κάτι είδε το πρωί στο Open ή κάτι διάβασε η γυναίκα και ως οφείλει, ως ευαίσθητος λειτουργός της δικαιοσύνης θα αντιδράσει και θα πάρουν τηλέφωνο τον ιατρό διοικητή Εξαδάκτηλο, τι συμβαίνει στο νοσοκομείο σου και βοούν τα μέσα. Καταλάβατε, η λύση είναι κάθε φορά ένας εισαγγελέας Σταρίου Πάγου να διατάσει έρευνα ή να πρέπει να ξεσηκωθούν οι ίδιοι γιατροί, οι ίδιοι νοσηλευτές και να πιέσουν την όποια κυβέρνηση να αλλάξει τώρα ό,τι αλλάζει. Γιατί μέσα στα νοσοκομεία, τον εφιάλτη που ζουν οι νοσηλευτές, οι γιατροί, αλλά κυρίως οι ασθενείς και οι συγγενείς τους που δεν έχουν ούτε κρεβάτι, ούτε σεντόνι, ούτε αμαξιλάρι, ούτε ποτήρι, ούτε τίποτα και τα πάνε όλα από το σπίτι τους, τα πάνε όλα από το υστέρημά τους για να εισφέρουν στον εξαντλημένο νοσηλευτή, στον εξαντλημένο γιατρό. Αυτό τον εφιάλτη που είναι καθημερινός, είναι κάθε βράδυ το βιώνουν οι νυχτινές βράδυες και εφημερίδες, κάθε πρωί το βιώνουν όλοι οι πολίτες, είτε είναι ασθενείς, είτε συγγενείς, είτε γιατροί, νοσηλευτές, δεν τελειώνει. Και κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι να αντιδράσουμε. Και δεν μπορεί να γίνεται πάντα μικροκομματική η διαχείρισή του.
Δηλαδή, αν μιλάμε, είμαστε αντικυβερνητικοί. Αν σωπαίνουμε, είμαστε φιλοκυβερνητικοί. Κάτι πρέπει να γίνει. Και κύριε Ξαντάχλη, πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Να εντείνετε τις φωνές σας. Πέρα 20 χρονών, κορίτσι. Με συγχωρείτε, κύριε Χαριτάτη, με συγχωρείτε. Καταλάβατε από αυτά που είπα εγώ. Όχι, δεν σας διορθώνω. Προσθέτω σε αυτά που λέτε, κύριε Ξαντάχλη. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο προβλήματα. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα. Υπάρχει ένα ειδικότερο πρόβλημα. Η υποστελέχωση είναι μέρος ενός συνολικού προβλήματος, διότι στην υποστελέχωση συντελεί και το γεγονός ότι πολλές προκηρύξεις που γίνονται καταλήγουν άγονες, διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οποίοι να ενδιαφέρονται. Θα το πούμε στις γονείς της κοπέλας που πήγε με αγδαλίτιδα και έχασε τη ζωή της.